Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο, το πολύτιμο χρόνο σας να έρθετε σε αυτό το event που ονομάσαμε Update Event. Είναι το πρώτο event που κάνουμε σαν update και το λέμε update γιατί θέλουμε να ενημερώνουμε για νέα προϊόντα, νέες συνεργασίες με οίκους εξωτερικού και εσωτερικού, καθώς και νέα προϊόντα από υφιστάμενες συνεργασίες. Τη συχνότητα του event αυτού δεν μπορώ να σας την πω, γιατί όπως σας είπα είναι το πρώτο event που κάνουμε. Θα γίνεται αυτό σήμερα, θα ακολουθήσει ένα στην Αθήνα μάλλον το Φεβρουάριο. Μετά θα γνωρίζουμε κάπως τη συχνότητα για την οποία θα γίνεται. Θα είναι ένα έκτος, δύο, θα το δούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να καλέσω το φίλο και συνέτερο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μίχαλο, πρόεδρο της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ, καθώς και πριν, να σας ενημερώσω ότι πριν ένα μήνα περίπου, ο Κωνσταντίνος επανεξελέγει ομόφωνα αναπληρωτής πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων. Κωνσταντίνε. Κυρίες και κύριοι, να σας καλωσορίσω όλους σε αυτό το εταιρικό γεγονός του ομίλου μας και να σας ευχαριστήσω από καρδίας που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Στα γενικότερα, που νομίζω ότι μας αφορούν όλους, όπως όλα δείχνουν, τα χειρότερα φαίνεται ότι είναι πλέον πίσω μας. Το ερώτημα όμως είναι πότε και αν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στα καλύτερα. Και ας μην γελιόμαστε. Για μια οικονομία που έχει συρρυκνωθεί κατά 25% τα τελευταία χρόνια, δεν αρκεί απλώς να βγει από το φάσμα της ύφεσης. Και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, χρειάζεται να παράγουμε περισσότερα, ανταγωνιστικότερα και υψηλότερες προστιθέμενες αξίας προϊόντα και υπηρεσίες. Χρειαζόμαστε περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια και σοβαρές επενδύσεις. Και βεβαίως επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Επενδύσεις για να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και προοπτικές, ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Και σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα για τον κλάδο του τουρισμού, που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα τελευταία τρία χρόνια υπάρχουν θεαματικές επιδόσεις και βεβαίως για το 2017, που εξελίσσεται ιστορικά στην καλύτερη χρονιά, οι αφίξεις θα αγγίξουν το τέλος αυτού του μήνα όπου θα γίνει και ο αποκλεισμός, τα 30 εκατομμύρια τουρίστες, μαζί βεβαίως και με την κρουαζιέρα. Τεράστια συμβολή στο επίτευγμα αυτό έχει ο δικός σας κλάδος, καθώς πρωτοτυπώντας να πω ότι ο γαστρονομικός τουρισμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα αυτού της χώρας μας και θα μπορούσε να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στον μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλος από την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου σε 12μήνη βάση. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και εμείς ως επιχείρηση, τους αδελφούς Μπίκα, να συμβάλλουμε στην επίτευξη ενός καλύτερου αποτελέσματος στον κοινό στόχο για περαιτέρω ανάπτυξη της βαριάς, όπως είπαμε, βιομηχανίας της χώρας, δεν είναι άλλη του τουρισμού. Το ερώτημα λοιπόν που γεννάτε είναι γιατί η football. Η απάντηση θεωρώ ότι είναι πολύ απλή. Γιατί στην απαρχή αυτής της βαθιάς κρίσης που βιώνει η χώρα μας, το 2010, σε αντίθεση με το τότε κλίμα της αγοράς, ξεκινήσαμε μια εμπορική πολιτική ολοκληρωμένου food service. Έχοντας λοιπόν εξοπλιστεί με ένα κωδικολόγιο 8.000 περίπου προϊόντων, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις τόσο για τις ανάγκες του ξενοδοχείου όσο και για τους χώρους εστίασης, αφού συμπεριλαμβάνονται κωδικοί που καλύπτουν τις απαιτήσεις κάθε κουζίνας. Προσφέρουμε προϊόντα για κάθε βαλάντιο και κάθε προτίμηση. Νομίζω ότι σήμερα πήρατε και μια μικρή γεύση κάποιων εξειδικευμένων προϊόντων που αντιπροσωπεύουμε και ελπίζουμε να μας δώσετε την ευκαιρία
τόσο στον Γιώργο και τον Χρήστο Μπίκα, όσο και στους συνεργάτες και συνεργάτηδες μας, να συζητήσουμε τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μας. Η συσσωρευμένη πείρα της εταιρείας είναι μεγάλη. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η αδελφή Μπίκα είναι τρίτης γενιάς στο κρέας, αλλά και με μια βαθιά γνώση σε όλα τα επίπεδα του διατροφικού ενδιαφέροντος. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την σημερινή σας παρουσία και εύχομαι να μείνετε ικανοποιημένοι με τις υπέροχες λιχουδιές που προετοίμασαν και θα προετοιμάσουν κύριε Ευαγγέλου και Σκουλάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Να καλέσω σε αυτό το σημείο την εκπρόσωπο της εταιρείας Τρικαλινός, της πολυβραβευμένης εταιρείας Τρικαλινός και συνάδελφός σας, αν δεν κάνω λάθος, συνάδελφος, την κυρία Λίλα Κούρτη. Καλησπέρα και από εμάς, την εταιρεία Τρικαλινός. Σας ευχαριστούμε όλους που αφιερώσατε αυτόν τον πολύτιμο χρόνο, που ξέρω κι εγώ πόσο πιεστικός είναι. Δεν ήρθαμε εδώ σήμερα για να πούμε μόνο τι πρόκειται να μας συμβεί. Ήρθαμε εδώ για να το φτιάξουμε κιόλας. Και γι' αυτό είναι και ο Τρικαλινός εδώ, η εταιρεία Τρικαλινός. Γιατί κοιτάμε πάντα μπροστά και κοιτάμε στις συνεργασίες που έχουν δυναμική και που φτιάχνουν, δημιουργούν. Αν λοιπόν δεν μας αρέσει αυτό που μέχρι τώρα αντιμετωπίζαμε, αν δεν μας αρέσει ο φτωχός τουρίστας που έρχεται, αν δεν μας αρέσει η κακή ποιότητα εστίασης και οι πρώτες ύλες που είναι και αμφιλεγόμενης αξίας, είτε διατροφικής, είτε πολιτισμικής, είτε γενικά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα όλοι εμείς να το πάρουμε το μέλλον αυτό στα χέρια μας. Η εταιρεία Foodballer μας δίνει τη δυνατότητα με τα 8.000 προϊόντα, ποιοτικά προϊόντα, να φτιάξουμε κάτι καλύτερο και τελικά να προσκαλέσουμε κοντά μας τον τουρίστα που θέλουμε, να φτιάξουμε την γαστρονομική κουλτούρα που θέλουμε και να τη διαδώσουμε σε όλο τον κόσμο. Γιατί η Ελλάδα, εκτός από τα φώτα της δημοσιότητας που έχει μαζέψει όλα αυτά τα 8 χρόνια, πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να τα κρατήσει πέραν από τα μαύρα νέα και την κρίση, μπορεί να τα κρατήσει και με πρωτιές, με ποιότητα και με ωραίες συνεργασίες. Σας ευχαριστώ και πάλι και εκ μέρους και του Rick Pot της Imaginative Cuisine και του Giorgio Chipping της εταιρείας Robo, που δεν θα είναι σε αυτό το βήμα εδώ, αλλά ήταν έξω και σας δειγμάτισαν τα προϊόντα τους. Ελπίζουμε όλοι να βρείτε έναν ωραίο τρόπο να μας χρησιμοποιήσετε και θα χαρούμε πολύ να τα πούμε και στο μέλλον. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Λίλα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε στο σημείο αυτό την επίδειξη των κοπών των εναλλακτικών κρεάτων, premium κρεάτων, κυρίως Black Angus. Για τον λόγο αυτό κάλεσα να έρθει το φίλο μου, τον Ηλία το Σκουλά του Food Mafia. Δεν λέω το σεφ Ηλία Σκουλά, λέω σκέτο Ηλία Σκουλά, γιατί δεν ξέρω αν είναι σεφ. Με έχει μπερδέψει πάρα πολύ. Πηγαίνω στο μαγαζί, τον ψάχνω στην κουζίνα και αυτός είναι απέναντι και τραγουδάει σε κάποιο μαγαζί. Ή μπορεί να είναι στο μπαρ να κάνει κοκτέιλς. Δεν ξέρω, πραγματικά σεφ. Μαγειρεύω και που και που. Πού και πού μαγειρεύω. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν, Ηλία, να μας πεις για αυτά τα κρεατάκια εδώ. Ωραία εισαγωγή μου έκανες. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Να πω το ποιητικό ότι χαίρομαι πολύ γιατί οι Footballer είναι φίλοι μου, δεν τους βλέπω σαν συνεργάτες μόνο. Είναι βασικά πολύ καλοί άνθρωποι. Και ο Χρήστος και ο Γιώργος Μπίκας και ο Κωνσταντίνος. Και αισθάνομαι μια πολύ ωραία οικειότητα και μια... είναι η σχέση που θέλεις να έχει το εστιατόριο με τον προμηθευτή σου. Να μπορείς να τον πάρεις τηλέφωνο ό,τι ώρα και να είναι και να βλέπει τον ΠΑΟΚ και να είναι στα επίσημα εκεί δίπλα στο Σαββίδι και να του λες θέλω Vegas Strip και να νομίζει ότι θέλει να του πλύσει τραπέζι στο τριζάδικο και γίνει αυτό το όπως τώρα έχει γίνει αυτό, μας έχει συμβεί. Τι strip μου έλεγε.
Ναι, εν πάση περιπτώσει είναι άνθρωποι ζεστοί, αγαπάνε πάρα πολύ το φαγητό, δεν το κάνουν. Εγώ θεωρώ ότι οι μπίκες δεν το κάνουν το κρέας. Δεν ασχολούνται με το κρέας επειδή είναι μια εμπορική δραστηριότητα, αλλά επειδή το λατρεύουν. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Και γι' αυτό τέτοιες δύσκολες εποχές το υποστηρίξαν, το πληρώσανε για να φέρουν όλα αυτά τα εναλλακτικά κοψίματα, όλες αυτές τις περίεργες λέξεις που πριν μία δεκαετία ήταν τελείως άγνωστα, ήταν κινέζικα όλα αυτά τα κρέατα που έχουν μπροστά μας. Αλλά να πάμε λίγο πίσω σε αυτή τη δεκαετία για να το βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Τι έγινε σε αυτή τη δεκαετία, και έχουμε Vega Strip, Flat, Short Ribs, Inside, Outside Skirt, Chuck I Roll, Hunger Tender, Brisket και το χτένι, το αμερικάνικο. Τι έγινε αυτή τη δεκαετία και άλλαξε όλο το πράγμα. Απλά άλλαξε η γαστρονομία, μετακινήθηκε, ήταν η μεγαλύτερη μετακίνηση της γαστρονομίας που έχει γίνει ποτέ τα τελευταία 100 χρόνια. Δηλαδή, από τη γαστρονομία όπως την είχε συνηθίσει όλος ο πλανήτης μέχρι το 2000, κάτι η κοινωνική και η οικονομική κρίση, κάτι το multi-ethnic στοιχείο που έχει μπει μέσα σε όλες τις κοινωνίες, δηλαδή έχουμε γίνει όλοι πολύ πολιτισμικοί. Μπήκαν καινούριες κουλτούρες, η ασιατική, θέλω φιλέτο. Βγήκα εγώ με την γνωστή ευγένεια μου. Ναι. Εγώ μπορώ να σου κάνω ένα μπέργκερ με όλα αυτά τα κρέατα. Με τα 8 από αυτά τα κρέατα, με τα 7, με τα 6, με το 1. Πρέπει να ασχοληθείς, πρέπει να ψαχτείς, πρέπει να δεις τις δυνατότητες που σου δίνουν οι τεχνικές που έρχονται από το εξωτερικό, οι οποίες συνεχώς, όπως και η Κιλίλα, σε καθημερινή βάση, ας πούμε, βλέπουμε και ακούμε πράγματα τα οποία είναι τρομακτικά. Και έτσι μπορέσαμε και λίγοι στην αρχή και τώρα όλο και περισσότεροι, όλο και περισσότεροι μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι και καταλαβαίνουν ότι εδώ πέρα έχει και μεγάλο πεδίο δημιουργίας, γιατί μπορείς να πας, όπως έλεγα στη συνάδελφο τη Δήμητρα, που την όρισα στο εστιατόριο που έχει ο Χρήστος στη Βέρεια, ότι με αυτά εδώ πέρα τα πραγματάκια μπορείς να πάρεις και να κάνεις κάτι δικό σου, κάτι μη χαρτογραφημένο, κάτι το οποίο να μην υπάρχει στο Google, να φτιάξεις μια δικιά σου συνταγή. Σου δίνει δυνατότητες η εναλλακτική κοπή. Σου δίνει δυνατότητες και οικονομικές. Εάν μάθεις να δουλέψεις το brisket, παραδείγματος χάρη, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ φθηνό κομμάτι κρέας, είναι πιο φθηνό και από μια ελληνική ελιά ίσως, έτσι. Ναι, το brisket είναι πιο φθηνό. Λοιπόν, αν μάθεις να το δουλέψεις σωστά, επειδή φαντάζομαι οι περισσότεροι είμαστε επαγγελματίες εδώ μέσα, είναι ένα κομμάτι κρέας που μπορεί να σου δώσει όχι μόνο μεροκάματο, καλό, να σε κάνει και διάσημο. Αλλά μάθεις να το κάνεις σωστά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω κάτι που είπα και στον Χρήστο προχθές που βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, ότι θα ήθελα κάποια στιγμή, μόλις που κάνουμε αυτή την παρουσίαση, να γίνει και μια έτσι λίγο κουβεντούλα για το τι μπορεί να. Εντάξει, μην μου ζητήσετε συντάγες, θα σας πω περίπου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να γίνει μια κουβεντούλα τι φαντάζεστε, γιατί και εγώ θέλω να μάθω και εσείς θέλετε να ακούσετε αυτά που λέμε. Δηλαδή, να μην είναι μόνο παρουσίαση, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει, μετά στο μενού. Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Και εγώ θα είμαι στη γύρα που λένε. Okay. Για εμπορικούς και. Για προϊοντικές και. Εμπορικές ερωτήσεις, διευκρινήσεις, τέτοια πράγματα. Να πω εγώ τώρα, μιας και μιλούσαμε για, έλεγες Ηλία για Google. Όταν είχα έρθει εγώ στο εστιατόριο το δικό σου και διάβαζα το μενού, δεν καταλάβαινα τις λέξεις. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Καταλάβαινα τις λέξεις, δεν μπορούσα να καταλάβω όμως τι κρέας είναι. Γιατί μπορεί να γκουγκλάρω pulled brisket, να έρθω σε σένα να το έχεις κάπου διαφορετικά και με διαφορετική ονομασία, και να μην πω ότι ναι, το είδα από το ίντερνετ. Πολύ προσοχή στις ονομασίες λοιπόν. Τέλειο ωραίες ονομασίες, αλλά και προσοχή στις ονομασίες. Γιατί μπορεί, είπαμε ότι χρησιμοποιούμε πολλά κομμάτια του ζώου. Όσο πιο πολλά μπορούμε. Πολύ προσοχή στις ονομασίες, γιατί μπορεί να πάτε στην Αμερική, ας πούμε, και να ζητήσετε να ανοίξετε το μενού και να παρακύλετε Rocky Mountains.
δεν έχω ακόμα. Τα γνωστά σε όλους μας, τα μελέτητα. Ναι. Έτσι, τα λένε Rocky Mountains, οπότε προσοχή στους τίτλους. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν το demo, ναι. Γιατί περνάει η ώρα. Είναι μεσημέρι, θα θέλουν να γευτούν και το μενού μας. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια πάνω στο πάνελ. Έχουμε ένα φτηνό κομμάτι κρέατος, αυτό εδώ. Για να το δούμε. Ωραία. Έτσι. Είναι ένα οικονομικό κομμάτι κρέατος για, για τις συγκινήσεις που μπορείς να πάρεις από αυτό. Θα να ξέρεις το μαγειρεύεις. Συγγνώμη λίγο, Ηλία, φαίνεται το screen. Διακρίνετε τα κομμάτια ή να χαμηλώσουμε λίγο. Διακρίνονται. Δεν πειράζει η μουσική, πιστεύω, αλλά διακρίνονται οι κοπές και τα κομμάτια στο wall screen. Είναι λίγο καλύτερα. Εντάξει, όχι. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό είναι το γνωστό σε όλους, τρίτυπ, έτσι. Το τρίτυπ είναι ένας μυς, ο οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος του ζώου. Μοιάζει με την πικάνια οπτικά, δεν είναι πικάνια. Είναι ένα κρέας, το οποίο... Συγγνώμη, Ηλία, θα επεμβαίνω κι εγώ. Ναι, βεβαίως. Συγχώρεσέ με. Είναι αντικαταστάτης του πικάνια, σε περίπτωση που δεν μπορεί κάποιος να χρεώσει... Είπα, μοιάζει με πικάνια, δεν είναι πικάνια. Είναι φθηνότερο από την, είναι αρκετά φθηνότερο από την πικάνια. Ένα μαγαζί που δεν μπορεί να χρεώσει λίγο παραπάνω το πιάτο. Λοιπόν, αυτό για την ιστορία, γιατί μου αρέσει η ιστορία και διαβάζω διάφορες τέτοιες. Αυτό το κρέας έγινε πολύ δημοφιλές στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Καλιφόρνια. Θεωρείται δηλαδή μια κοπή της ευρύτερης περιοχής, της Σάντα Μαρία. Δεν το βρίσκεις εύκολα, ούτε στην Αμερική δεν το βρίσκεις, συνήθως το κάνανε κοιμά. Έγινε δημοφιλές. Το χαρακτηριστικό του τριτύπη είναι ότι πρέπει, εφόσον θέλουμε να το ψήσουμε σαν πικάνια ή σαν steak, δεν επιδέχεται ψήσιμο πάνω από το medium rare cross. Αν το ψήσουμε παραπάνω το τριτύπ, το αποτέλεσμα είναι κακό. Κάτι που στην πικάνια είναι πιο ανθεκτική σαν κρέας και μπορούμε να πάρουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν τη συγκρίνουμε με την πικάνια, δηλαδή λέμε τα θετικά και τα αρνητικά του τριτύπ. Συμφωνείς με αυτό που λέω? Αυτό είναι ένας πάρα πολύ ωραίος κωδικός. Τώρα μιλάμε για ένα κομμάτι κρέας το οποίο είναι έτσι όπως το ζυγίζω γύρω στο 1-200. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος κωδικός, τον οποίο εγώ τον έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές για να κάνω ένα, το λέω baby beef. Το baby beef είναι ένα αντίστοιχο κομμάτι κρέατος από την ελιά, το οποίο το κάνω στην Αργεντινή και μπορείς να το προσφέρεις για 2-4 άτομα και να σου έχει στοιχήσει στο εστιατόριο γύρω στα 12 ευρώ, 11-12 ευρώ και να κάνεις ένα πολύ ωραίο κομμάτι steak και να το κόψεις σε κοντρά κομμάτια, όχι λεπιταλιάτα, επειδή είναι μεγάλο το κομμάτι, σε λίγο πιο μεγάλα κομμάτια, να κρατήσουμε δηλαδή τη ζουμερότητά του. Και, αλλά είπαμε μόνο medium rare, μέχρι medium rare pros. Medium. Επίσης, διάβασα ένα ενδιαφέρον στοιχείο, επειδή έχει πάρα πολύ τραγανή τα κομματιά το τριτύπ, είναι να το χρησιμοποιούν στην Νότια Καλιφόρνια για να φτιάχνουν σάλτσες τσίλι, όταν κατεβαίνουν σε διαγωνισμό για το ποιος κάνει το καλύτερο τσίλι κτλ. Οι πιο μάγκες βάζουν τσάνκς λεπτοκομμένα μπρινουάζ από τριτύπ, γιατί μαγειρεύεται πολύ γρήγορα και έχει πολύ όμορφη τα κομματιά. Γενικώς είναι ένα κομμάτι κρέας το οποίο μπορείς να κάνεις αρκετά πραγματάκια. Εγώ το προτείνω για να το ψήσετε ολόκληρο. Όπως είπαμε, για medium rare μόνο με αλάτι και ίσως και πιπέρι. Με ένα φλερ ντεσέρ και πιπέρι. Δεν παίρνει μαρινάδες στο τριτύπ. Και να γίνει ένα γρήγορο ψήσιμο σε πολύ δυνατή φωτιά και να θωρακίσουμε και να το κρατήσουμε σε αυτή την κατάσταση, στο medium rare. Εντάξει με το τριτύπ, έχετε κάποια απορία, κύριε Πίκα? Καμία απορία, αλλά εσείς αν έχετε απορίες, μπορείτε να ρωτάτε, μπορείτε να συμμετέχετε στην κουβέντα.
Μπορούμε να συνεχίσουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε, ωραία. Αλλά μπορείτε να συμμετέχετε, επαναλαμβάνω. Ναι, βεβαίως. Εγώ θα ήθελα να ακούσω. Αν και μετά θα είμαστε, όπως είπα, στη γύρα. Ναι, αλλά απλά για να μην ξεχάσουμε. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει για το τρίτη, μπορεί να με ρωτήσει κάτι για το τρίτη. Να πω την άποψή μου. Δηλαδή, δεν είναι ότι είμαι. Ότι το, εγώ απλά το έχω δουλέψει αρκετά και προσπαθήσει πάντα από αυτές τις σκοπές. Καλά, δεν μάλλον. Όχι, μάλλον. Εγώ πάλι σαν συντονιστής. Θα ήθελα να συνεχίσουμε. Ωραία. Για να προχωρήσουμε και στο μενού. Στο μενού, κατά τη διάρκεια του μενού, πίνοντας το κρασάκι μας, θα μπορούν να μας κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Σούπερ. Θα το αφήσω αυτό το κομμάτι εδώ πέρα για το τέλος, θα σας πω μετά γιατί. Θα πάμε στο brisket. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι είναι ένα κομμάτι κρέας, το οποίο θέλει να μάθεις να το μαγειρεύεις. Δεν είναι κομμάτι grill, δεν είναι κομμάτι barbecue, είναι το brisket. Έτσι. Θέλει να μάθεις να το μαγειρεύεις. Εάν το μαγειρέψεις και αν μάθεις να το μαγειρεύεις και αν πειραματιστείς μαζί του, μπορεί να πάρεις πάρα πολύ ωραία, να κάνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή είναι ίσως το πιο δημοφιλές part του μοσχαριού για professional street food, ας πούμε, στον κόσμο, έτσι, το brisket. Κάτι που θέλω να πω είναι ότι αυτό το κρέας το συστήνω ανεπιφύλακτα για όσους θέλουν να κάνουν slow cooking. Έχει κάποια μυστικά. Το μεγαλύτερο μυστικό είναι η αποδόμηση της πρωτεΐνης που έχει μέσα, η οποία γίνεται με το γνωστό brine. Εάν δεν κάνεις brine το brisket, δεν παίρνεις το αποτέλεσμα που θα έπαιρνες αν έκανες. Το brine δεν είναι τίποτα άλλο από νερό με αλάτι, βασικά, και μετά μπορούν να μπουν και κάποια άλλα υλικά μέσα, μπορεί να μπει ζάχαρη, μπορεί να μπει μυρωδικά, κόλιανδρος, σπόρι μουστάρδας, πιπέρια. Αυτό τραβάει άρωμα, δεν μαλακώνει, έτσι, τραβάει άρωμα. Αποδομείται η πρωτεΐνη, γίνεται, δηλαδή αυτό που λέμε, ενεργοποιούνται οι καραμέλες του κρέατος, τα ζελεδάκια. Κρατάει το κύτταρο μέσα νερό, υγρασία. Και όταν ψηθεί, έχουμε μια πάρα πολύ. Δηλαδή, επειδή το έχω κάνει επανειλημμένα το τεστ, το μπρίσκετ το οποίο μπαίνει σε brine, με το μπρίσκετ που δεν μπαίνει, είναι σαν να είναι δύο διαφορετικά κομμάτια και είναι από την ίδια εταιρεία κτλ. Μετά το brine, το στεγνώνεις και το θωρακίζεις με το λεγόμενο wrap. Το wrap τι είναι, είναι ένα μείγμα ξερών μπαχαρικών, το οποίο το φτιάχνεις εσύ. Βάσει των χαρακτηριστικών που θες να του δώσεις. Συνήθως βάζουν πάπρικα, βάζουν σκόνη κρεμμύδι, βάζουν κόλιανδρο, βάζουν καγιέν. Είναι δηλαδή μια ξερή μαρινάδα, το ραμπ, η οποία είναι αλμυρόγλυκη, πικάντικη. Έτσι, το πατάς με τα μυρωδικά αυτά να καλύψουν όλο το σώμα. Και στη συνέχεια το μαγειρεύεις. Τώρα, αν έχεις καπνιστήρι, τώρα μαγειρεύεις αρχικά στο καπνιστήρι και μετά σε μια χαμηλή φωτιά με κάποιον τρόπο. Εγώ το κάνω σουβίντ, όταν θέλω να το κάνω παστράμι π.χ. το κάνω στο σουβίντ γύρω στις 72 ώρες σε χαμηλή θερμοκρασία, 54 βαθμούς, για να είναι μέσα, να γίνει αλαντικό, ουσιαστικά γίνεται ένα αλαντικό. 54 είναι μέσα κόκκινο, απ' έξω μαγειρεμένο και μπορείς να το παίξεις σε σάντουιτς, σε τορτίγιας, σε μπουρίτος, να το βγάλεις σε πιάτο με τσιπς, το κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι κάτι το οποίο μπορείς να το κάνεις πάρα πολλά πράγματα και φυσικά είναι και το βασικό κρέας που γίνεται pulled beef, όπου επίσης πάλι μπορεί να μπει σε σάντουιτς, μπορεί να μπει σε μπέργκερ, μπορεί να μπει σε μπάω σε whatever, σε οτιδήποτε street food υπάρχει στον πλανήτη, ένα brisket θα βρεις κάτι να το κάνεις. Οπότε το συνιστώ ανεπιφύλακτα για χτίσιμο καριέρας. Έτσι, το brisket και είναι και νομίζω το πιο οικονομικό και από τα κρέατα που έχουμε στο πάνελ. Εντάξει, εδώ. Μπορείτε να με ρωτάτε μετά για τιμές και διάφορα, μπορείτε να με ρωτάτε στο περίπου. 20 cents πάνω, 20 κάτω. Έλια. Να συνεχίσω. Ναι. Έχουμε κάποια απορία για τον brisket, θέλετε κάτι να πούμε παραπάνω. Όχι.
μπρίσκετ. Να πάμε τώρα σε αυτό. Flat iron. Το γνωρίζετε? Σα κομμάτι. Λίγο σταθερό να το δείξουμε. Λοιπόν, αυτή η κοπή είναι μια κοπή που μπήκε στη ζωή των Αμερικάνων πριν 13 χρόνια. Ακριβώς. Είναι το λεγόμενο χτένι. Είναι ο φίλος μου ο Τάσος Αγγελής από κάτω. Τάσο, μπορείς να είσαι, να μας το ανοίξεις λίγο το χτένι, να το δείξουμε στον κόσμο. Γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι από τα πιο μαλακά κομμάτια του ζώου. Πάρ' το μακέρι. Κάνει λίγο το ζωγκλέ. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι το flat iron. Είναι από τα πιο μαλακά κομμάτια του ζώου. Δεν ξέρεις όμως πώς να το συμπεριφερθείς, θα σε εκνευρίσει. Γιατί έχει παράλληλα μία ίνα η οποία το διαπερνάει. Έτσι. Έχει πάρα πολύ καλή τιμή. Είναι καταπληκτικής μαλακότητας, σαν κρέας, άμα είναι καλό το, η καλή ράτσα και καλό το σφαγείο, αλλά έχει και τη φύρα του. Θα δούμε περίπου πώς είναι. Κόβει να τους βγάλω από χωριούς. Χωριγή είναι γι' αυτό. Το μαχαίρι είναι. Το πιο σημαντικό πράγμα τώρα εδώ είναι το νεύρο που έχει μέσα, έτσι. Είναι το νεύρο το οποίο βρίσκεται ακριβώς στη μέση του κομματιού, του μειός. Έχει και ένα νεύρο εδώ που είναι κάτω από το λίπος, το οποίο συνήθως το αφήνουμε το λίπος, αλλά αυτό το νεύρο τραβάει το κρέας και... Και το δίνει μια... Ναι. Ψήσιμο, ναι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι του κρέατος συνήθως γίνεται αυτό που λέμε ταλιάτα. Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε λίγο κακομαθημένοι με την έννοια ταλιάτα, δηλαδή όλα ταλιάτες είναι. Ταλιάτα δεν είναι ένα κομμάτι κρέατος, κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι είναι οτιδήποτε κόβεται σε μετά κομμάτια, μετά το ψήσιμο. Αλλά πραγματικά αυτό βγάζει μια πολύ ωραία ταλιάτα. Για κάποιον που θέλει να φάει ένα πολύ καλό steak. Αυτό είναι ένα κρέας τώρα που το σκέφτομαι, Χρήστο, που είναι, θα ήταν πολύ καλό να το δουλεύουν ιταλικά εστιατόρια, ξέρεις, που έχουν περισσότερο πάστα, διάφορα τέτοια πραγματάκια και θέλουν να έχουν και ένα κρέας το οποίο δεν πολύ ξέρουν πώς θα βλέψουν σε αυτή την περιπέτεια, που τύχει. Σωστά. Έτσι. Έχεις αυτό το flat iron, το χτένι που λέμε, και έχεις μία ταλιάτα ενός καλού ιταλικού steakhouse της Φλωριντίας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλά. Ένα καλό κομμάτι κρέας, φτάνει να ξέρεις ποιο να επιλέξεις. Και η προσωπική μου επιλογή είναι αυτό το κομμάτι, ειδικά για ιταλικό μπαρμπεκιού. Το πάνω να σου πω, οτιδήποτε πάνω φανταστείς είναι απίστευτο το κομμάτι. Ναι. Να βγάλουμε και το μεσαίο. Ναι. Το μεσαίο είναι λίγο το πιο μανούρικο. Όσο μπορείς, φαντάσου ότι εδώ είναι η κάμερα. Πρόσεξε με, όσο μπορείς είναι. Μπράβο, Λία. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να λέμε και κάτι για τη φύρα. Δηλαδή, μπορεί να ρωτήσουν οι φίλοι μας εδώ για την τιμή του τεμαχίου. Τι φύρα όμως, είναι κάποια κομμάτια που μπορεί να έχουν και 30% φύρα. Μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Όπως θα σκέφτω, θα πούμε μετά. Ναι. Όλα υπολογίζονται. Βέβαια, όταν ένα κομμάτι flat iron κάνει γύρω στα 10 ευρώ το κιλό,
δηλαδή έχει την τιμή ενός συμβατικού, ας πούμε, μοσχαριού, μπορεί να αντέξεις ένα 20% φύρα για να δώσει μια μερίδα φαγητού στα 300 γραμμάρια γύρω στα 17-18 ευρώ σε ένα καλό ιταλικό εστιατόριο ή και σε ένα μέτριο. Μέτριο όχι φαγητού, μέτριο κουβέρ, ας πούμε, τιμολογιακής πολιτικής. Λοιπόν, όπως βλέπετε, μόλις βγει η μεσαία Ίνα, αποκολλιώνται δύο μυς από το ίδιο κομμάτι και μπορείς να το δουλέψεις πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, απλά κόβεις και αλατίζεις και βάζεις στο γκριλ. Έτσι. Και μετά κόβεις λεπτά. Είναι ένα πάρα πολύ μαλακό κομμάτι κρέας που το συνιστούμε για αυτή τη χρήση. Έχει μόνο μια φύρα. Δηλαδή, είναι μια φύρα της τάξης 35% έχει γράψει. Ναι, είναι 400 γραμμάρια. Έτσι. Αλλά έχουμε ένα πολύ καλό κρέας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Τάσο, θες να κάτσεις εδώ, μήπως χρειαστεί να κάθομαι. Κάτσε και συμφωνάζω. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε σε ένα κομμάτι κρέατος, στο οποίο μπορείς να, με αυτό μονάχα, να κρατήσεις εστιατόριο και θα δεις τι εννοώ. Ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ένα κομμάτι κρέας από αυτά που έχουμε πάνω που με αυτό κρατάς ένα εστιατόριο, δηλαδή με ένα κωδικό μόνο. Μην κοιτάς εμένα. Εσύ ξέρεις. Εσύ μόνο μπορεί να φαντάζεσαι. Ποιος πιστεύει ότι είναι ο κωδικός που από αυτά που έχουμε πάνω μπορεί να κρατάς ένα μαγαζί ολόκληρο. Δεν χρειάζεται να παίρνεις ένα κρέας μόνο. Το τσακαϊρό. Λοιπόν. Έχω και μια τεχνολογική, δε. Γι' αυτό τραγουδάω τώρα τελευταία. Λοιπόν. Να το δούμε από εδώ. Φαίνεται. Αυτό το βλέπω. Βεβαίως. Σας θυμίζει κάτι αυτό. Ριμπάι. Μας θυμίζει το ριμπάι, έτσι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι του κρέατος είναι κολλημένο σε αυτό που λέμε ριμπρόστ, δηλαδή το ριμπάι με το κόκαλο. Έτσι είναι η συνέχεια του. Ιστορικά, υπάρχει ένα εστιατόριο στο Μανχάταν των Ηνωμένων Πολιτειών που λέγεται Δελμόνικος. Το αυθεντικό Δελμόνικο εστιατόριο άνοιξε το 1837 μετά την οικονομική κρίση και έκλεισε αρχές του 1900. Επειδή οι Αμερικάνοι έτσι αγαπούν τις ορολογίες, τα ριμπάι που προκύπτουν, γιατί για ριμπάι μιλάμε, για καθαρό ριμπάι, που προκύπτουν από το τσακαϊρόλο, όπως το λέμε, αυτά ακόμα στην Αμερική τα λένε Δελμόνικο Steaks. Έτσι. Είναι πάρα πολύ μαλακό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ οικονομικό, λόγω ότι έχει ένα μεγάλο όγκο. Αλλά μπορώ να βγάλω από αυτό έλεγα, άντε άλλο ένα, για να είμαστε σίγουροι, 4 ριμπάι, έχω βγάλει λοιπόν 4 ριμπάι από ένα πολύ φθηνό κομμάτι που η προέκτασή του κοστίζει περίπου 40 ευρώ το κιλό, ενώ αυτό κάνει 10. Άρα τι έχουμε, σαν εστιατόριο που είναι ένα μεγάλο όφελος, γιατί το πουλάμε τελμόνικο, δεν τον κοροϊδεύει στον πελάτη, δεν του λες κάτι ψεύτικο. Του δίνεις ένα ριμπάι από το τσακρόλ. Έτσι. Και έτσι έχεις πολύ μεγάλο όφελος και χρησιμοποιείς το υπόλοιπο για ό,τι θες να κάνεις. Αυτό το κομμάτι του κρέατος
Για μένα είναι το ιδανική βάση για να χτίσουμε ένα πολύ καλό μπέργκερ, ένα premium μπέργκερ, αλλά ακόμα και ένα μπέργκερ το οποίο θα το πουλάμε πιο φθηνά, πιο οικονομικά. Είναι το ιδανικό κομμάτι για να χτίσεις ένα μπέργκερ. Και λέω για να χτίσεις ένα μπέργκερ, ίσως οι φίλοι μου από κάτω, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι ξέρουν ότι εγώ κόβω το κιμά στην κουζίνα μου και παίζω με τις λιπαρότητες και χτίζω το δικό μου μπέργκερ, του οποίου το ένα, η βάση του μπέργκερ είναι αυτό το κομμάτι. Μου αρέσει να το βάζω στο ψυγείο περίπου 10 ημέρες μέχρι να το χρησιμοποιήσω να γίνει κιμάς, διότι έχει, όπως βλέπετε, πάρα πολύ υγρασία και θέλω με ένα φυσικό τρόπο να στεγνώσει λίγο το κρέας του, ώστε να αρχίσει να αποκτάει άλλη υφή και άλλο άρωμα. Και είναι η βάση για να κάνω το μπέργκερ του Food Mafia. Και μετά, ανάλογα με το που θέλω να πάω κοστολογικά ή που θέλω να πάω γευστικά, παίζω και με άλλες σκοπές. Παίζω με φύρες, όπως είπαμε πριν με τον Χρήστο, ότι υπάρχουν οι φύρες, αλλά τις φύρες, άμα ξέρεις τι να τις κάνεις, δεν είναι φύρες. Έτσι. Και φτιάχνεις αποτέλεσμα. Όλα αυτά όμως που λέμε, έχουν ώρες πτήσης μέσα σε κουζίνες, με μαχαίρια, με πυρούνια, με αποτυχίες, με επιτυχίες, με ξενύχτη. Εχθές στείλουμε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη και χθες φύγαμε την κουζίνα σήμερα, δηλαδή 7.30 ώρα τα ξημερώματα, επειδή αύριο ανοίγει. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, είναι σούπερ. Όταν θέλεις όμως να τα κάνεις δικά σου, δεν φτάνει να τα ακούσεις ή να τα δεις από κάπου, πρέπει να τα πάρεις στα χέρια σου, να τα δουλέψεις, να τα πληρώσεις, να τα ξαναπληρώσεις, να πετάξεις για να φτάσεις σε ένα αποτέλεσμα. Εγώ σας εκφράζω την εμπειρία τη δικιά μου. Μπορεί να μην είναι το απόλυτο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό, αλλά η εμπειρία η δικιά μου είναι δοκιμασμένη σε κουβέρα. Οπότε, εφόσον το τρώνε κύριε Μίχαλε και τους αρέσει, έτσι δεν είναι, πάει να πει ότι μάλλον είναι καλό. Έτσι. Ωραία λοιπόν είναι όλα αυτά, αλλά πρέπει να τα πάρετε να ασχοληθείτε μαζί τους. Και αξίζει τον κόπο, δηλαδή σου δίνουν αυτά τα κρέατα, σου δίνουν ευκαιρίες καριέρας. Δεν σου δώσει ποτέ ευκαιρία καριέρας καμία μπριζόλα. Σε κανένα μάγειρα, σε κανένα σεφ. Έκανα, κάνω μια μπριζόλα. Δεν είναι μαγειρική η μπριζόλα. Μαγειρική είναι να πάρεις αυτά τα πράγματα εδώ και να τα συνθέσεις και να πάρεις αυτά που μπορούν να φτιάξουν ένα μεγάλο πιάτο ή ένα καλό πιάτο. Δεν χρειάζεται όλα τα πιάτα να είναι μεγάλα και όλα τα πιάτα να είναι βραβευμένα. Ένα καλό πιάτο. Ένα καλό πιάτο μπορεί να το βάλεις αυτά τα πράγματα και να είναι δικό σου. Λοιπόν, συνεχίζω με το τσακάι ρολ, τη χρήση του πολλές. Μετά το τέταρτο ριμπάι αλλάζει η δομή του και σκληραίνει λιγάκι το κρέας, οπότε δεν ρισκάρουμε να το ψήσουμε on grill. Το ψήνουμε ή το κάνουμε, αυτό το λέγανε παλιά, οι παλιοί Αμερικανοί το λέγανε American Roast, κυρίως στο Τέξας, το δένανε κιόλας και τους συμπεριφερόντουσαν σαν το brisket, κατά κάποιο τρόπο. Εμένα μου αρέσει αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και είναι ένα κομμάτι που αρέσει πάρα πολύ και στον κόσμο και μπορείς να δώσεις ένα steak άλλου τύπου, θα σας πω ότι το οποίο είναι και πάρα πολύ επικερδές για ένα εστιατόριο. Είναι ένα τύπου roast rib, το οποίο το θωρακίζω, του δίνω πολύ καλό χρώμα, το δουλεύω σε μια γάστρα και έχω μια μπριζόλα, επειδή στην Ελλάδα υπάρχει πολλοί κόσμος που προβληματίζεται με τα ψησίματα, με τα rare, με τα medium, με όλα αυτά που προτείνουμε εμείς και θέλει well done το κρέας του, αλλά το κρέας του well done σε barbecue μορφή, σπάνια θα βρεις κομμάτι το οποίο δεν είναι χάλια. Έτσι, δηλαδή το καλοψημένο που ζητάνε οι πελάτες είναι το κακοψημένο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα μπορούμε να δώσουμε ένα Black Angus αμερικάνικο, ένα ωραίο steak, πολύ νόστιμο steak, θα το τρώει ο καθένας από εμάς, δεν θα λέγει ποτέ ότι δεν μου αρέσει, αλλά να ψηθεί σιγά στη γάστρα, στο φούρνο και να το έχει, και είναι steak, παραμένει steak, απλά είναι μπρεζαρισμένο, είναι με άλλο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, μαγειρεμένο, με έναν ωραίο πουρέ, με μια καλή πατάτα τηγανιτή
Έχεις ένα, μπορείς να κάνεις δηλαδή όλο το υπόλοιπο τσακρόλ, να το κάνεις steak. Βγάζεις τουλάχιστον 12 μερίδες steak τέτοιου τύπου, μαγειρευτού. Τι μου κάνεις έτσι, με φώναξες να μιλήσω για το φαγητό. Να γίνουμε μαλλιά του Άρη εδώ πάνω. Α, είναι και ο Σωτήρης, ο Ευαγγέλου, ο οποίος θα έχει τα φαγητά στο πάσο και θα με περιμένει. Ο Σωτήρης μου έκανε έτσι. Ναι. Πού το, δεν τον βλέπω. Να μην πειώσουμε. Τι λένε. Έφυγε, πες ό,τι θες. Ωραία. Ο Σωτήρης είναι πολύ φίλος. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν το έχω δουλέψει. Το μόνο που δεν έχω δουλέψει από αυτά που έχω φέρει εδώ. Απλά σας το φέρω να το δείτε, γιατί είναι η τελευταία ανακάλυψη των Αμερικανών. Στο CNN ονομάζεται το τελευταίο στέικ που ανακαλύφθηκε μετά από 14 χρόνια. Δηλαδή, πάνω στο σώμα του μοσχαρίσκιου ζώου βρήκαν ένα μύ, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ ελιάς πάλας κάτω από τη μασχάλη του Βοδινού, μπροστά, και του δώσανε το εμπορικό όνομα, επειδή το ψάξαν γιατί το ονομάζαν έτσι. Ο λόγος ήταν μονάχα η εμπορικότητά του, το είπανε Vegas Strip. Αυτό που λέγαμε που ρώταγα το Χρήστο, μόλις το διάβασα, ότι θέλω Vegas Strip και μου λέγε σε ποιο strip της άδειας να σου κλείσω. Λοιπόν, αυτό είναι το Vegas Strip. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Όπως το βλέπετε, μπορεί να κάνεις ένα ωραίο σνίτσελ. Έτσι, από Black Angus, μπορεί να κάνεις cutlets, μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Είναι η τελευταία κοπή που ανακαλύφθηκε αρχές του 2017 από έναν Ιταλοαμερικανό χασάπι που δουλεύει στη βιομηχανία κρέατος και συνεργάζεται και με το Υπουργείο Υγειοργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, για όσους δεν το ξέρετε, Vega Strip. Ας το μας λίγο εδώ να το δούμε. Ναι, ναι. Αν θέλεις. Να το δείτε. Ναι, βέβαια, εκεί. Και ένα σοφρίτο θα μπορούσαμε να κάνουμε με Vegas Strip. Έχουμε κανένα από την Κερκύρα. Έχουμε. Έχουμε. Τώρα έχει το Σάκη. Σοφρίτο με Vegas Strip. Σάκη είναι εδώ. Είναι εδώ. Άντε, ναι. Ο Σάκη είναι εδώ, παιδιά. Σοβαρά. Ελπίζω να μην ζητήσει και να τραγουδήσω μαζί του, όπως ζητήσει. Λοιπόν, θέλει κανείς να δοκιμάσει ομό Vegas Strip, το κόψω τώρα λίγο καρπάτσιο. Τι θέλω να το φαΐ είναι πάντα. Ποιος θα φάει ομό? Σεφ, δεν δοκιμάζεις εσύ πρώτα. Τι εννοείς, τώρα έχω λίγο αλάτι. Φέρε λίγο αλάτι. Χοντρό ή λεπτό. Χοντρό. Φέρε λίγο αλάτι. Λίγο αλάτι, παιδιά. Απ' τη Ρόλς. Λοιπόν, αυτό είναι το Vegas Strip, να το δοκιμάσουμε από την ευκαιρία. Κύριε Μπίκα, θέλετε εν ώψη των εκλογών να δοκιμάσετε το ομό κρέας? Όχι ακόμη. Λοιπόν. Το γιατρό του, παιδιά. Μην το δοκιμάσετε, δεν κάνει και καρπάτσιο. Και είναι λίγο σκληρό. Αντί για αλάτι μπορεί να έχω μια χαρτοπετσέτα. Μια χαρτοπετσέτα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας είπα, δεν το έχω δοκιμάσει αυτό, έτσι απλά το φέρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά σας το φέρα για να δείτε ένα καινούριο ένα καινούριο έβριμα της Αμερικάνικης Βιομηχανίας Κρέατος. Το είχαν ακούσει το Vegas Strip σαν ορολογία, έχει κυκλοφορήσει? Όχι. Όχι, δεν έχει ακούσει, δεν έχει ακούσει. Τώρα, Τάσο, πότε ήρθα και στο είπα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, πριν κανένα δίμηνο? Πριν δύο μήνες το κάνει. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Τώρα πάμε σε μια πάρα πολύ... Λοιπόν, η ιστορία πάντως με το Chuck Roll
Μην την αγνοήσετε, είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Είναι ένα κρέας με το οποίο κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι το, με τσάκρολ κρατάς μαγαζί. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε. Το αλάτι, το πιπέρι γιατί. Λοιπόν. Αυτό. Αυτό εδώ λέγεται hanging tender. Το ξέρουμε αυτό το κομμάτι. Hanging tender. Είναι κάτω από το διάφραγμα. Είναι κάτω από το διάφραγμα. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι δηλαδή σε ένα σημείο το οποίο δεν ήταν εύκολο να το προσεγγίσεις κατά τη σφαγή του ζώου, το λέγανε και butcher steak, διότι ήταν το κομμάτι που έβγαζε ο χασάπης, ας πούμε, από το ζώο. Είναι το hanging tender, από το οποίο γίνεται και το hanger steak, το οποίο είναι αρκετά δημοφιλές στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Για όσους το έχουν δοκιμάσει, γνωρίζουν ότι είναι αυτό το κομμάτι, αυτός ο μικρός μυς, είναι το πιο μαλακό σημείο του βοηδούς. Δεν υπάρχει πιο μαλακό σημείο από το hanger steak. Εντάξει. Αυτό είναι το ευτύχημα. Το δυστύχημα είναι ότι έχει ένα ολόκληρο μοσχάρι το οποίο είναι 500 κιλά, βγάζει hanger tender που δεν είναι παραπάνω από 350 με 500 γραμμάρια. Πάντα είναι τόσο αυτό το μυς, δεν βγαίνει μεγαλύτερο. Έτσι. Παρ' όλα αυτά νομίζω δεν έχει απαγορευτική τιμή, Χρήστο. Όχι, είναι στην κατηγορία των outside skirt, flap. Ναι, δεν έχει απαγορευτική τιμή. Έχει τρομερή απορροφητικότητα στο μαρινάρισμα. Θέλει πολύ γρήγορο ψήσιμο. Και είναι ένα καταπληκτικό steak, πάρα πολύ αρωματικό και πάρα πολύ μαλακό. Είναι, δηλαδή, εκπλήξεσαι το πόσο μαλακό είναι. Το hanging tender. Αυτό δηλαδή, το ξεχνάς το φιλέτο για πλάκα. Το σερβίρεις, το μπορεί να το σερβίρεις ακριβώς όπως ένα φιλέτο. Να πεις στον πελάτη σου ότι δεν είναι φιλέτο, δεν κοροϊδεύουμε κανένα. Λέμε ότι δεν είναι φιλέτο. Και πλήσετε με το πόσο μαλακό είναι αυτό το κρέας. Γιατί περισσότεροι οι παλιοί, ας πούμε, το φιλέτο γιατί το τρώγανε, για να είναι μαλακό. Αυτό ήταν το θέμα. Να είναι ζουμερό και μαλακό. Εδώ πέρα όμως μιλάμε για άλλες υφές, για άλλα αρώματα. Και για άλλη μαλακότητα. Είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι κρέατος το hanging tender. Τώρα, να μιλήσουμε για το flat. Ναι. Ούτε μαζί είναι. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε γρήγορα για το flat. Το flat είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ ένα πολύ βασικό συστατικό ενός καλού μπέργκερ. Όταν μιλάμε για μπέργκερ, μιλάμε για ποσοστώσεις και για υφές κυμάδων που φτιάχνουμε στο εστιατόριό μας. Ποτέ δεν θα πάρεις από έναν χασάπι ένα καλό μπέργκερ. Ένα μπέργκερ σημαντικό. Θα πάρεις ένα μπέργκερ το οποίο θα τρώγεται. Αλλά δεν θα πάρεις ποτέ κάτι σημαντικό. Οι μάγειρες κάνουμε το σημαντικό φαγητό και οι χασάπιδες μας δίνουν σημαντικό κρέας. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, ένα από τα κομμάτια που βάζω στο δικό μου μπέργκερ, τα είπα καλά κύριε Αγγελή. Λοιπόν. Ναι, γιατί έχουμε δει τώρα τα τελευταία χρόνια ότι οι χασάπιδες θέλουν να γίνουν μάγειρες, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε ο μάγειρας να γίνει χασάπης. Όταν θέλω να κόψω κάτι καλά και να το δείξω στο κοινό, φωνάζω τον χασάπι. Όταν θα επιλέξει κάποιος να φάει κάποιο από αυτά τα πράγματα, φωνάξει εμένα ή κάποιον από εσάς κάτω που κάνετε αυτή τη δουλειά. Δεν γίνεται, μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Λοιπόν, χάθηκα και το είπα αυτό. Τα έχω βάλει όσο τη χάνεις. Αυτό τσαντίστηκα, ναι, παθαίνουμε κανείς, δεν θα αναφλέξεις. Είναι κατασκευαστικό το θέμα. Λοιπόν, αυτό εδώ το... έλεγα για τα μπιφτέκια, ότι ένα από τα κομμάτια του μοσχαριού που βάζω στο μπιφτέκι μου μαζί με το τσακάι, είναι το flat.
σε μια σχέση 1:2 και δίνει πάρα πολύ στριγιλότητα και ζουμερότητα στο μπιφτέκι μου. Και μόνο με τσάκι είναι πολύ ωραίο, αλλά όταν του βάλεις και φλατ, το μπιφτέκι γίνεται αλλιώς, γίνεται μαγικό. Το τσάκ το κόβουμε σε μεγαλύτερο δίσκο στη μηχανή του κιμά, το φλατ σε πιο μικρό, γιατί είναι και ένα πιο σκληρό κομμάτι, έτσι. Επίσης, αυτό το κομμάτι είναι αυτό που χρησιμοποιούν κυρίως στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και στην Αγγλία για νουά. Δηλαδή το δένουνε και κάνουν αυτό που λέμε το ψητό κατσαρόλα. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι για αυτή τη δουλειά. Πιο ωραίο από το παραδοσιακό νουά. Έχει πολύ μεγάλη επιφάνεια. Έχει ωραίες πλούσιες φέτες. Γίνεται πάρα πολύ ζουμερό. Είναι της λογικής του μπρίσκετ. Και αυτό το μπρινάρουμε, δηλαδή το κάνουμε brine, το αφήνουμε στο brine τουλάχιστον μία μέρα για να αφρατέψει και μετά το μαγειρεύουμε χωρίς τα ράμπε και τα μπαχαρικά που λέγαμε εδώ, το πάμε πιο παραδοσιακά, το δένουμε, το κάνουμε ένα ωραίο σαλάμι, το βάζουμε στο φούρνο, σιγανή φωτιά, με τα δεντρολίβανά του, με τα βούτυρά του, με τα πιπέρια του και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο roast beef. Έτσι το λένε, ένα roast beef με ένα πουρέ δίπλα και έχει ένα καταπληκτικό φαγάκι. Και πάμε για τελευταίο να πούμε τα δύο σημαντικές σκοπές και από τα κρέατα που γίνανε πολύ γνωστά την προηγούμενη πενταετία με ένα steak που είχα στο μαγαζί, το θυμάσαι, το London Broil Steak. Λοιπόν, το London Broil δεν είναι. Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο να ακούσει κάποιο πελάτησα διάφραγμα. Ναι, δεν είναι διάφραγμα, δεν είναι διάφραγμα. Ναι, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις όπως χρησιμοποιείς εσύ. Όχι, το London Broil είναι μια μαρινάδα ουσιαστικά η οποία υπάρχει στην ορολογία. Είναι μια μαρινάδα που όποιος την γουγκλάρει θα τη δει πάνω κάτω. Εντάξει, εγώ την πήραξα λιγάκι. Από εκεί και πέρα επέλεξα για να την κάνω ένα κρέας σαν αυτό. Ή σαν αυτό. Αυτό είναι το inside skirt, έτσι. Το οποίο είναι πιο οικονομικό και το άλλο είναι το outside. Λοιπόν, αυτό το κρέας έχει το εξής χαρακτηριστικό. Απορροφάει πάρα πολύ γρήγορα τη μαρινάδα, δηλαδή το μαρινάρουμε όχι για πάνω από 20 λεπτά. Δηλαδή, αν το έχουμε στην επιχείρηση σαν ένα βασικό πιάτο του μαγαζιού, δεν πρέπει να το μαρινάρουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί το στεγνώνουμε. Επίσης, το ψήνουμε σε πάρα πολύ δυνατή φωτιά, πάρα πολύ γρήγορα. Και τότε παίρνουμε όλα τα benefits αυτού του κρέατος. Είναι ένα πάρα πολύ μαλακό κομμάτι κρέατος στο διάφραγμα. Ουσιαστικά, το διάφραγμα είναι το outside skirt, είναι δηλαδή ο μυς που κουνάει το διάφραγμα. Έτσι, το inside είναι από τη μέσα, παιδιά, της θωρακικής κοιλότητας του ζώου. Έχουν μεγάλη διαφορά, νομίζω, στη τιμή. Έχουν γύρω στα 9 ευρώ. Ναι, έχουν μια διαφορά γύρω στα 9 ευρώ στην τιμή. Ο λόγος είναι ότι το outside skirt είναι πιο φίνο. Το άλλο είναι πιο πλατή, πιο ρετάλι. Έτσι. Και τελευταίο, το flap, πού είναι να πούμε και για το flap. Okay. Κάτι που ήθελα να πω, θυμάστε παλιά που λέγανε τα γαλλικά εστιατόρια για το ογκλέ. Το ογκλέ είναι το hunger steak που λέγαμε πριν. Έτσι. Λοιπόν, το flat meat, επίσης πάρα πολύ χρήσιμο κομμάτι, το flap, έχει πάρα πολύ λίγη φύρα. Είναι από την κοιλιά και αυτό. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Έχει πάρα πολύ λίγη φύρα σε σχέση με κάποια άλλα κομμάτια που είδαμε. Είναι ιδανικό για γρήγορες παρασκευές σε τηγάνι, οπότε μπορούμε να το δουλεύουμε πολύ σε καταστάσεις street food. Δηλαδή να το παίρνουμε φαχίτας, να το κάνουμε μπουλγκογκί κορεάτικο, να το κάνουμε σαϊκόρο γιαπωνέζικο. Υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές που μπορεί το flap meat, λίγο ψιλοκομμένο και λίγο
την ιδέα μας να γίνει σε λίγα δευτερόλεπτα ένα πολύ ωραίο πιάτο, χωρίς να έχει σφύρα. Εξαιρετικό. Το δουλεύω πάρα πολύ και είναι εξαιρετικό σαν σουβλάκι. Εγώ κάνω ένα σουβλάκι από φλαπ, το λέω λαμπόκα, το έχω πολλά χρόνια στο μαγαζί. Οι πελάτες δεν μπορώ να το βγάλω το εστιατόριο γιατί είναι από τα πιο δημοφιλή πιάτα και είναι το πιάτο που λέω ότι έφαγε ο πολιτικός. Του το δώσα δηλαδή, όταν κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι πάρα πολύ μαλακό και κάτι πάρα πολύ νόστιμο και μαλακό, έτσι όπως έχει στο μυαλό του, του έκανα ένα σουβλάκι μοσχαρίσιο από φλάπ. Αυτά είχα να πω για αυτά τα premium cuts. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο, τον Γιώργο και τον Κωνσταντίνο για την πρόσκληση. Εμείς σε ευχαριστούμε που ήρθες. Έτσι, αν με αφήνετε θα μιλάμε κανένα τρίωρο ακόμα να τα λέγαμε πιο δυτερά, θα τα πούμε μετά στο τραπέζι κάτω. Μετά το φεύγω να μιλήσω. Έτσι, έτσι. Το βράδυ, θα τα πούμε το βράδυ. Ναι, θα τα πούμε για το στρίκ. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας. Executive Chef του Μακεδονία Παλάς, ο κύριος Σωτήρης Ευαγγέλου. Και να σας πω ότι κατά την έξοδό σας θα σας περιμένει ένα δωράκι από την εταιρεία μας, το οποίο πιστεύω ότι θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο στη σκέψη όταν θα ετοιμάζετε και θα διαμορφώνετε το εορταστικό μενού του καταστήματός σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.